Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη. Η αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα είναι μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης την επόμενη τετραετία, όπως έχει πει πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα της υγείας με την αναπληρώτρια Υπουργό Μίνα Γκάγκα. Καλησπέρα σας, κυρία Υπουργέ. Καλησπέρα, κυρία Πολύζου. Χρόνια, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα. Και να σας ευχαριστήσω θερμότατα που για άλλη μια φορά αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πριν αρχίσουμε τη συζήτησή μας, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχω ετοιμάσει για εσάς και τη διαδρομή σας και επιστρέφουμε για να αναλύσουμε όλα τα θέματα της υγείας. Παρακαλώ πολύ να δούμε πρώτα το βίντεο και επιστρέφουμε. Έχει γράψει τα περισσότερα χιλιόμετρα από κάθε άλλο μέλος της κυβέρνησης. Ταξιδεύει καθημερινά άλλωστε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τη μία μέρα της συναντούν οι πολίτες και οι συνάδελφοί της στην Αλεξανδρούπολη. Την επομένη βρίσκεται στην Κεφαλονιά. Ακολουθεί το Ηράκλειο και έπειτα η Λίμνος. Η Μίνα Γκάγκα επισκέπτεται κάθε δημόσια δομή υγείας. Καταγράφει τα προβλήματα και αναζητά τις λύσεις. Ενημερώνεται για τις ελλείψεις και προσπαθεί να τις καλύψει. Είναι και ο αποδέκτης των παραπώνων από τους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας. Εκεί που η Νίνα αναπληρώτρια υπουργός έχει αφήσει το δικό της επιστημονικό αποτύπωμα. Η Μίνα Γκάγκα άλλωστε έχει διαπρέψει ως πνευμονολόγος. Ακόμα και η διεθνής ιατρική κοινότητα έχουν υποκληθεί στην επιστημονική επαρκιά της. Το 1994 άλλωστε εντάχθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως σύμβουλος για τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, τη φυματίωση και τη σύνδεση πρωτοβάθμιας και ειδικής φροντίδας. Επίσης, το 2009 εκλέχθηκε Γενική Γραμματέα στην Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία που απαριθμεί περισσότερα από 35.000 μέλη σε όλη την Ευρώπη. Το 2015 εξάλλου αναρριχήθηκε στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Αν προσθέσουμε στο πάζλ και τις εκατοντάδες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, αλλά και τη συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια, φτιάχνουμε το προφίλ της κορυφαίας πνευμονολόγου, αλλά και ενός ανθρώπου που εξ αρχής ενδιαφέρθηκε να προσφέρει στον συνάνθρωπό της. Γι' αυτό έπιναν νερό στο όνομά της οι χιλιάδες ασθενείς της στο νοσοκομείο Σωτηρία, το οποίο αναβάθμισε όταν ανέλαβε το 2013 τη διεύθυνση της ιατρικής υπηρεσίας. Αλλά ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες ανέλαβε το 2015 όταν μπήκε στη διοίκηση του νοσοκομείου. Η Μίνα Γκάγκα γεννήθηκε στην Αθήνα. Έλκει όμως την καταγωγή της από το ελληνοχώριο Στιάδας και από τον Πόντο. Πήρε δηλαδή και την αποφασιστικότητα του ευρύτη πατέρα της, αλλά και την αγάπη για προσφορά από τη μητέρα της. Αυτός ήταν και ο λόγος που επέλεξε την ιατρική επιστήμη. Ήθελε να βοηθάει τους συνανθρώπους της. Τη γοήτευε όμως και η έρευνα για την ανακάλυψη νέων θεραπευτικών μεθόδων. Γι' αυτό και αφιέρωσε πολλά χρόνια στις διεθνείς συνεργασίες της. Το άριστα στη διδακτορική διατριβή της, το Παθολογανατομείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, της άνοιξε πολλές πόρτες. Μια ματιά στο βιογραφικό της αποδεικνύει την τεράστια αναγνώριση που απολαμβάνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Επικύρωσε τα πτυχία της και στις Ηνωμένες Πολιτείες με ειδικότητα στην πνευμονολογία και με πρακτική σε πνευμονολογική κλινική. Έπειτα διευρύνει τις σπουδές της στη Μεγάλη Βρετανία ως πνευμονολόγος φυματιολόγος. Ακολούθως, το 1985 μετεκπαιδεύτηκε στο Εργαστήριο Φυσιολογίας του Καρδιοθωρακικού Ινστιτούτου Μίτχαρστ στην Αγγλία.
από το 1988 έως το 1990, αξιοποίησε την υποτροφία Wellcome Trust και συνέχισε την εκπαίδευσή της στο Εθνικό Καρδιολογικό και Πνευμονολογικό Ινστιτούτο στο Λονδίνο. Την ίδια χρονιά έγινε επιμελήτρια Β' στην Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη διετία 1991-1992 αποσπάστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Το 1994 επέστρεψε στην Αγγλία και εργάστηκε στο τμήμα ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Southampton. Ένα χρόνο αργότερα, το 1995, μετακόμισε στο Λονδίνο και εκπαιδεύτηκε στο τμήμα αλλεργίες και ανοσολογίας στο Brompton. Στην Ελλάδα ο κόσμος τη γνώρισε από την ημέρα που ανέλαβε την 7η Πνευμονολογική Κλινική του Σωτηρία. Σε καθημερινή βάση απευθύνονταν στη Μίνα Αγκάγκα ασθενείς από όλη την Ελλάδα. Τη θεωρούσαν ως τον δικό του σωτήρα και έπιναν νερό στο όνομά της. Η νυν υπουργός βέβαια παρέμεινε μάχημη. Το αντιλήφθηκαν όλοι στη διάρκεια της πρώτης πανδημίας όταν έμοιαζε ως μόνιμη μέσα στο σωτηρία. Ακόμα και οι συναδελφοί της εξέφραζαν την απορία τους που έβρισκε τις δυνάμεις και άντεχε τις πολύ ωραίες μάχες απέναντι στον άγνωστο εχθρό. Την ίδια περίοδο όμως έδωσε ρεσιτάλ και με τη σοβαρότητά της, με τον τρόπο που προσέγγιζε τον κορονοϊό. Μετρημένη, δίχως να προκαλεί πανικό, αλλά και χωρίς να αφήνει τους πολίτες να χαλαρώσουν τα μέτρα προφύλαξης. Εκείνη η στάση της και η εκτίμηση του κόσμου οδήγησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην απόφαση για την αξιοποίησή της. Η Μίνα Αγκάγκα έγινε αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, είπαν όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν από πριν. Ακόμα και ως μέλος της κυβέρνησης, η Μίνα Αγκάγκα παρέμεινε μάχημη. Άρχισε να οργώνει όλη την Ελλάδα. Να επισκέπτεται τη μία νοσηλευτική δομή μετά από την άλλη, να ακούει τα παράπονα των συναδέλφων της, αλλά και των πολιτών, να καταγράφει κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των παροχών του κράτους στους πολίτες. Ξέρει άλλωστε η Μίνα Αγκάγκα ότι οι γιατροί και νοσηλευτές έχουν από εκείνη πολλές περισσότερες απαιτήσεις, κυρίως επειδή γνωρίζουν και την ευσυνειδησία της, αλλά και τη γνώση του χώρου. Άρα είναι πιο σκληρή στην κριτική που της ασκούν. Αλλά η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας δεν τα παρατάει. Μπορεί να πικραίνεται από κάποια άδικα σχόλια, μα δεν απογοητεύεται. Έχει πλήρη επίγνωση της αποστολής της, που δεν είναι άλλη από την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε να βελτιωθούν και οι συνθήκες για τους εργαζόμενους, αλλά και οι παροχές προς τους πολίτες. Αντιλαμβάνεται ότι η μετάβαση δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Η πανδημία άλλωστε ανέδειξε όλες τις παθογένειες του συστήματος, όπως φανέρωσε και προβλήματα τα οποία κρύβονται για χρόνια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Γι' αυτό και η Μίνα Αγκάγκα δείχνει την αποφασιστικότητά της. Ξέρει άλλωστε ως κορυφαία πνευμονολόγος ότι οι αποφάσεις για το καλό των ασθενών πρέπει να λαμβάνονται με κρύο αίμα, χωρίς συναισθηματικές φορτίσεις και πισωγυρίσματα. Για να πετύχει μία επέμβαση και να ζήσει ο ασθενής, απαιτούνται ακρίβεια και ψυχραιμία, στοιχεία που προϋποθέτουν την απόλυτη επιστημονική τεκμηρίωση της θεραπευτικής μεθόδου. Με αυτό το σκεπτικό προχωράει η Μίνα Αγκάγκα σε κάθε απόφασή της ως αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Την ενδιαφέρει άλλωστε το σύνολο και δουλεύει για να φτάσει την υλοποίηση του στόχου της, για να δημιουργήσει ένα εθνικό σύστημα υγείας που θα προσφέρει σε όλους τους πολίτες τις καλύτερες υπηρεσίες και παράλληλα θα έχει ικανοποιημένους και όσους ασκούν το λειτουργήμα του γιατρού και του νοσηλευτή. Κυρία Υπουργέ, θέλω να μου πείτε ότι βρισκόμαστε τώρα ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Θέλω να μου πείτε, είστε ικανοποιημένοι από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στον χώρο της υγείας? Πιστεύω ότι έγιναν πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την τετραετία, που ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη τετραετία για όλους, γιατί 6 μήνες μετά την ανάληψη της κυβέρνησης ξεκίνησε η πανδημία,
που ήταν κάτι πρωτοφανές σε όλο τον κόσμο και βέβαια το είδαμε παγκοσμίως. Νομίζω ότι η Ελλάδα, ειδικά στην πρώτη φάση της πανδημίας, έγινε μια χώρα πρότυπο για όλο τον κόσμο. Δηλαδή τα μέτρα πάρθηκαν νωρίς, τα κρούσματα ήταν λίγα, η χώρα λειτουργήσε αμέσως μετά και είχε και τουρισμό με μέτρα χωρίς, με προστασία για όλο τον κόσμο καλά. Άρα γύρισαν τα παιδιά μας πίσω από χώρες της Ευρώπης αισθανόμενοι ασφάλεια που ήταν πίσω στη χώρα μας και συνεχεία νομίζω ότι υπήρξαμε χώρα πρότυπο και για άλλα πράγματα. Για τους ανθρώπους μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που αντιμετώπισε όλη αυτή την κρίση μετά από 15 χρόνια πανδημίας που ήταν, είχαν αποδυναμώσει τα νοσοκομεία τελείως. Έφευγαν ένας, έφευγαν πέντε, ερχόταν ένας. Και παρόλα αυτά όλοι οι άνθρωποι του Εθνικού Συστήματος Υγείας ήταν εκεί και περιέθαλψαν όλους τους αρρώστους και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Είχαμε έναν υποδειγματικό στρατηγικό σχέδιο για τον εμβολιασμό και κύλησαν όλα εξαιρετικά καλά. Σημαίνει αυτό, κυρία Υπουργέ, ότι ας πούμε ο εμβολιασμός έπαιξε ρόλο στο να γλιτώσουν κάποιοι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας στο θάνατο? Ο εμβολιασμός είναι σαφές ότι μπόρεσε και γλίτωσε πάρα πολλούς ανθρώπους από τη βαριά νόσο. Το είδαμε σε παγκόσμια κλίμακα. Να θυμίσω ότι έγιναν δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε όλο τον κόσμο και η Ελλάδα δεν έκανε μόνο ένα εξαιρετικό πρόγραμμα εμβολιασμού που νομίζω ότι το συζητάμε όλοι και τώρα, αλλά αύξησε τα κρεβάτια των ΜΕΤ σε αυτή τη φάση της πανδημίας πάνω από τη διπλάσια, δηλαδή σήμερα έχουμε πάνω από 1.200 κρεβάτια. Χρειαζόμαστε όμως και άλλα, κυρία Υπουργέ? Όχι, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση δεν χρειαζόμαστε. Είμαστε καλά, είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε 100% πληρότητα, άρα είμαστε καλά από άποψη ΜΕΤ. Το ίδιο λέει η εταιρεία εντατικής θεραπείας. Ήρθαν πάνω από 15.000 άνθρωποι μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όχι όλοι μόνιμοι, αλλά ήρθαν και ήταν εδώ για να μπορέσουν να. Θέλουμε σαφώς να πάρουμε περισσότερες προσλήψεις και παίρνουμε σιγά σιγά. Έχουμε ήδη 5.000 προσλήψεις αυτή τη στιγμή σε προκήρυξη που τρέχουν και για νοσηλευτές και για λοιπόν προσωπικό και για γιατρούς. Έχουν γίνει σπουδαία πράγματα. Επίσης έχουν αλλάξει πολλά πράγματα για τα εργασιακά των γιατρών που πιστεύουμε ότι θα κάνουν το σύστημα πιο ελκυστικό για όλους τους γιατρούς. Mm-hmm. Έχουμε νομοθετήσει αλλαγές στην εκπαίδευση ώστε να έχουμε. Έχουμε το πρόγραμμα της προκλινικής άσκησης που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει εξειδίκευση των γιατρών σε κάθε ειδικότητα, σωστά? Εξειδίκευση είχαμε πάντα. Τώρα έχουμε ένα πρώτο βαθμό κλινικής άσκησης για τους νέους γιατρούς, ώστε να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, αλλά μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, αντί να φεύγουν στο αγροτικό, παραδείγματος χάρη, από την αρχή. Έχουμε νοσηλευτικές ειδικότητες. Το αγροτικό, κύριε. Σιγά-σιγά πιστεύω ότι θα καταργηθεί το αγροτικό. Δηλαδή θα έχουμε τους γιατρούς που θέλουμε, που έχουν την εξειδίκευση ή την ειδικότητα που θέλουμε σε κάθε μέρος και μια πολύ καλή συνέργεια ανάμεσα στις δομές. Αυτό κάνουμε το χάρτη υγείας, ώστε κάθε πολίτης οπουδήποτε στην Ελλάδα να έχει και την πρωτοβάθμια φροντίδα που χρειάζεται και την αντιμετώπιση του επείγοντος και του χρόνιου προβλήματος, αλλά και τη διασύνδεση με μια μεγαλύτερη δομή όταν χρειάζεται κάτι εξειδικευμένο. Έχετε πει, κυρία Υπουργέ, ότι είναι το μεγαλύτερο στοίχημα ο χάρτης υγείας. Ναι. Γιατί, τι θα αλλάξει, θέλω να μου πείτε? Αυτό που αλλάζει είναι ότι και τώρα έχουμε, δηλαδή και στα πιο μακρινά νησιά έχουμε γιατρούς. Mm-hmm. Υπάρχει τηλεϊατρική σε όλο το Αιγαίο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ήδη συμβαίνουν. Αλλά είναι σημαντικό να είναι προτυπωμένο το ταξίδι του ασθενούς όταν χρειάζεται να φύγει από ένα μικρό μέρος. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, τους λειψούς ή τους φούρνους, που δεν μπορούμε να έχουμε ένα νοσοκομείο και όλες τις ειδικότητες, να μπορεί να έρθει στο νοσοκομείο που θα τον παραλάβει χωρίς καθυστέρηση, χωρίς ταλαιπωρία διαδικαστική, ούτε για τον άρρωστο, ούτε για τους υγειονομικούς. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να ξεκινήσουμε στην Ελλάδα. Θα αργήσει όμως να ξεκινήσει? Όχι, είναι το ερώτημα. Δεν αργεί. Νομίζω ότι την επομένη των εκλογών, να είμαστε καλά, μπορεί να ξεκινήσει. Γιατί ο σχεδιασμός υπάρχει. Υπάρχουν επίσης, υπάρχει εγνωσμένη βούληση όλων των ανθρώπων που είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για καλύτερες συνθήκες για όλους. Εμείς αλλάζουμε ήδη όλα τα ΤΕΠ στα νοσοκομεία. Αλλάζουμε τα κέντρα υγείας λίγο πολύ σε όλη την Ελλάδα με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γίνονται πάρα πολλές αλλαγές. Βέβαια, δεν μπορεί στην ιατρική αλλαγές να είναι ούτε. Οι δομές μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Τώρα τελείωσε η πανδημία ουσιαστικά και μπορούν να μπουν συνεργεία μέσα στα νοσοκομεία χωρίς προβλήματα. Και επίσης, οποιαδήποτε ειδικότητα, παραδείγματος χάρη στην ιατρική, θέλει περίπου 5 χρόνια από την ώρα που ξεκινάει μέχρι την ώρα. Λίγο παραπάνω από 5 χρόνια μέχρι την ώρα που κάποιος γίνεται ειδικός. Οπότε οι αλλαγές έχουν ξεκινήσει. Αποτελέσματα όμως θα δούμε μετά από λίγο καιρό. Γι' αυτό, κυρία Υπουργέ, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της δομές της υγείας.
Γιατί έχετε να ολοκληρώσετε και άλλες εκκρεμότητες. Έχουν να ολοκληρωθεί όλο το σχέδιο της κυβέρνησης που θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ακούσετε. Ο Πρωθυπουργός είναι μεταρρυθμιστής. Θα το παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός εδώ στην Αθήνα. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που γίνονται και όλα αυτά θέλουν και συνένεση και συνέχεια και σταθερότητα και να μιλάμε μεταξύ μας. Εμείς αυτή τη στιγμή ως Υπουργείο είμαστε συνεχώς σε επαφή με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, δηλαδή δεν καθόμαστε στο γραφείο και κάνουμε σχεδιασμό. Κατεβαίνουμε σε κάθε δομή, σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε κέντρο υγείας και μιλάμε και με τους ασθενείς και με τους υγειονομικούς για να μπορούμε να έχουμε ένα σχεδιασμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων με επίκεντρο τον πολίτη, με επίκεντρο τον ασθενή, με επίκεντρο την οικογένειά του, αλλά και τον εργαζόμενο, γιατί αν δεν έχουμε τη στελέχωση, δεν έχουμε σύστημα υγείας. Άρα ουσιαστικά, κυρία Γκάγκα, λέτε ότι ήταν αποτελεσματική η διαχείριση της πανδημίας και δεν χάθηκαν περισσότερες ζωές λόγω της κατάστασης των δομών στα νοσοκομεία. Δεν χάθηκαν ίσα-ίσα. Νομίζω ότι και πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους υγειονομικούς σε κάθε δομή, γιατί πραγματικά κάναν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δούλεψαν ατελείωτες ώρες. Ήταν ένας μεγάλος, ειδικά στην αρχή, πριν τα εμβόλια, και φόβος υπήρχε και μέχρι να καταλάβεις τι χρειάζονται οι ασθενείς. Και κινδύνευαν και οι ίδιοι. Ναι, βεβαίως. Και οι οικογένειές τους. Δηλαδή, έφευγες από το νοσοκομείο και έλεγες τώρα πώς θα πάω στο σπίτι, πώς θα αλλάξω. Δεν ήταν. Είχαμε νέες κοπέλες. Να μην πάθουν οι γονείς μου ναι, κάτι. Δηλαδή, είναι σημαντικό. Νομίζω ότι η διαχείριση ήταν καλή. Και πάλι να ευχαριστήσω πάρα πολύ, αλλά έγιναν και πάρα πολλά πράγματα πέρα από τη διαχείριση της πανδημίας. Μάλιστα. Ακούσαμε πολλά για τις επιπτώσεις, κυρία Γκάγκα, των εμβολίων. Μπορεί να έχει παίξει κάποιο ρόλο στην αύξηση των θανάτων ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού για τα προβλήματα αυτά που έχουν προκύψει, που είναι καρδιολογικά και εγκεφαλικά. Να απαντήσω. Ο κορονοϊός συνδέθηκε με θρομβώσεις, η νόσηση από κορονοϊό συνδέθηκε με θρομβώσεις, συνδέθηκε με καρδιολογικά προβλήματα, με μυοπάθειες, με καρδιομυοπάθειες, με πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα και θανάτους. Ο εμβολιασμός, υπάρχουν τα στοιχεία και είναι διεθνή, προστάτεψε ένα πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό από οποιαδήποτε σοβαρό σύμβαμα. Δεν υπάρχει φάρμακο που δεν έχει κάποια παρενέργεια, αλλά είναι ελάχιστες οι παρενέργειες σε σχέση με το καλό που έκανε τα εμβόλια. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εμβόλιο, που ανέλπιστα αποτελεσματικό, που πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ να σωθούν ζωές και το βλέπουμε, γιατί τα κρούσματα ανέβηκαν πάρα πολύ μετά και οι νοσήσεις ήταν πολύ λιγότερες. Οι άνθρωποι που χρειάστηκαν να νοσηλευτούν σοβαρά ήταν πολύ λιγότεροι παρά τα 70.000 κρούσματα ή τα 50.000 κρούσματα. Άρα ουσιαστικά τελειώσαμε από τον κορονοϊό, κυρία Μίνα Γκάγκα, διότι κάποιοι λένε ότι θα συνεχίζουμε να ζούμε με τον κορονοϊό και πιο συγκεκριμένα διάβασα χθες ότι γίνονται εισαγωγές 100 άτομα την ημέρα στα νοσοκομεία. Σωστά. Έχουμε διαγνωσμένα θετικά COVID περίπου 100 την ημέρα στα νοσοκομεία, όμως δεν είναι άνθρωποι που έρχονται για συμπτώματα κορονοϊού. Κάνουμε τεστ σε οποιονδήποτε μπαίνει στο νοσοκομείο και πολλοί άνθρωποι χωρίς να έχουν καθόλου συμπτώματα, επειδή μπαίνουν με ένα έφραγμα ή επειδή μπαίνουν με ένα κάταγμα ή με ένα αυτοκινητιστικό, κάνουμε το τεστ και βρίσκουμε ότι είναι θετική. Αυτό θεωρείται COVID, αλλά δεν είναι ουσιαστικά νόσος COVID. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα ο κορονοϊός θα είναι περίπου σαν τη γρήπη. Δηλαδή, πιθανότατα θα χρειαστεί να έχουμε ένα εποχιακό εμβόλιο όπως έχουμε για τη γρήπη και θα το αντιμετωπίζουμε έτσι. Αλλά δεν θα έχουμε τα ίδια κύματα που είχαμε. Που σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε όμως να κάνουμε τα τεστ όταν θα πηγαίνουμε στα νοσοκομεία ή θα σταματήσει κάποια στιγμή. Νομίζω αυτό. Θα σταματήσουν σιγά-σιγά, αλλά αυτό θα το αποφασίσει η Επιτροπή των Ειδικών. Σε άλλες χώρες σταματούν τα τεστ σιγά-σιγά. Είμαστε όντως στην κορυφή της λίστας θνησιμότητας, κυρία Υπουργέ, όπως αναφέρθηκαν σε έκθεση της Eurostat. Ούτε η Ελστάτ, ούτε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που έβγαλε πρόσφατα δεδομένα μας δίνει ίσα-ίσα. Είμαστε καλά απόψη σε σχέση με τα κρούσματα και όλα που είχαμε. Είμαστε από τις μάλλον καλύτερες χώρες στην Ευρώπη. Το νομοσχέδιο λοιπόν της προηγούμενης χρονιάς είχε τα αποτελέσματα, κυρία Υπουργέ, που περιμένατε. Είχαμε πολλά νομοσχέδια την προηγούμενη χρονιά και γενικά όλη η κυβέρνηση έκανε ένα τεράστιο νομοθετικό έργο. Κάθε φορά που είχαμε υπουργικό συμβούλιο που βλέπαμε τι κάνουν όλοι γύρω μας, ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακό το έργο το νομοθετικό που έγινε. Γιατί λοιπόν όμως εξακολουθούν να διαμαρτύρονται οι νοσηλευτές? Να σας απαντήσω. Οι νοσηλευτές, κάνουμε κλάδο για τους νοσηλευτές. Έχουν δίκιο. Πρέπει να τελειώσει όλη η διαδικασία με τον κλάδο τον νοσηλευτικό, γιατί είναι διαφορετικό το επάγγελμα, έχει κυλιόμενα ωράρια, άρα χρειάζονται διαφορετικά συνταξιοδοτικά όρια,
διαφορετικό μισθολόγιο και αυτό το ετοιμάσουμε. Επίσης, οι γιατροί δώσαμε μια πρώτη αύξηση που ήταν χαμηλότερη από αυτή που θα θέλαμε να δώσουμε και έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός ότι είναι η πρώτη του προτεραιότητα στη νέα κυβέρνηση η αύξηση των μισθών. Σε μια χρονιά, βέβαια, που είχε ξεκινήσει ένας πόλεμος στην Ουκρανία, μια ενεργειακή κρίση πολύ μεγάλη και χρειάστηκε να δοθεί συνδρομή σε όλα τα νοικοκυριά και όλους τους ανθρώπους που είχαν επιχειρήσει στην Ελλάδα. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει ακόμη να γίνουν. Απλώς έχουμε μπει σε έναν δρόμο και θα προχωρήσουν σιγά σιγά. Οι υπερορίες πληρώνονται, κυρία Υπουργέ, των γιατρών, διότι υπάρχει μια έτσι διαμαρτυρία ακόμα τώρα ότι δεν πληρώνονται στην ώρα τους. Πληρώνονται οι έξτρα εφημερίες, πληρώνονται με σχετική καθυστέρηση πράγματι. Έχουμε δώσει όλες τις εντολές και στην οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου. Τα εμβάσματα έχουν ξεκινήσει, νομίζω θα ολοκληρωθούν όλα μέσα στις επόμενες μέρες. Αλήθεια, τι συνέβη κατά την πρόσφατη επίσκεψή σας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, κυρία Υπουργέ? Κατέβηκα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που είναι η πέμπτη φορά που πάω. Που είναι ένα νοσοκομείο που δουλεύει πραγματικά εξαιρετικά καλά. Έχει πάρα πολύ καλό και ιατρικό και τεχνικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Πραγματικά είναι ένα νοσοκομείο παράδειγμα προς μίμηση. Πρότυπο, λέτε δηλαδή. Ναι, πρότυπο. Πραγματικά και δομή πολύ ωραία. Και εντάξει, είναι και μισή φίλη μου. Κάποιοι συμφοιτητές μου είναι. Δηλαδή, στο υγειονομικό προσωπικό έχω πια μάθει τους περισσότερους ανθρώπους τώρα. Πήγαμε για να κάνουμε τα εγκαίνια του νέου PET-CT, που είναι δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Γίνονται πάρα πολλά καινούρια πράγματα στο νοσοκομείο. Γίνεται μια ογκολογική πτέρυγα καινούρια που έχει μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, γίνονται πάρα πολλά θετικά πράγματα. Την ώρα του αγιασμού, λοιπόν, υπήρχε μια ομάδα γύρω στα 20 άτομα, μπορεί να ήταν και 25, όχι περισσότερο όμως, που φώναζαν και λέγανε συνθήματα μέσα σε μια νοσηλευτική μονάδα την ώρα που γίνεται αγιασμός. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, το ότι είμαι πρόθυμη να ακούσω οποιοδήποτε έχει κάτι να μου πει, είμαι πρόθυμη να ακούσω μια διαμαρτυρία. Αλλά θεωρώ ότι κάθε πράγμα έχει την ώρα του και ότι σε ένα νοσοκομείο που νοσηλεύονται ασθενείς, δεν συμπεριφέρεσαι έτσι. Σεβασμού το να φωνάζεις ή την ώρα που γίνεται αγιασμός. Η Εκκλησία είναι κάτι που σεβόμαστε. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε λοιπόν πού κάνουμε, πότε χαιρόμαστε, πότε λέμε ότι γίνεται μια πραγματικά πολύ σημαντική ενέργεια, όπως ήταν αυτή της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πότε γίνεται κάτι πολύ θετικό για το νοσοκομείο που πρέπει να το γιορτάσουμε και πότε είναι η ώρα να πούμε στο Υπουργείο: κάνετε λάθος, που η πόρτα είναι ανοιχτή και η δική μου και του Υπουργού του Θάνατου Πλεύρη, για να ακούσουμε οτιδήποτε έχω και της Υπουργού Υγείας, της κυρίας Ράπτη, για οποιοδήποτε θέμα έχουν οι άνθρωποι, οτιδήποτε ώρα θέλουν, μπορούν να κλείσουν ραντεβού και να το πούμε. Με αυτόν τον τρόπο δεν αποδεικνύεις κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι, κυρία Υπουργέ? Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι αν θέλεις πραγματικά να μιλήσεις στην Υπουργό Υγείας, πηγαίνεις. Είναι η πόρτα σας ανοιχτή να μιλήσετε. Δεν διαμαρτύρεσαι σε έναν δημόσιο χώρο με τόσο κόσμο. Ούτε αυτό έχει. Δεν είναι. Μπορεί να διαμαρτυρηθείς οπουδήποτε. Θεωρώ όμως ότι σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν ασθενείς, που χρειάζονται ησυχία, που χρειάζονται ηρεμία. Και κάτι την ώρα που γίνεται μια σημαντική. Το είχαμε και ξανά αυτό. Το είχαμε στα εγκαίνια που κάναμε στο Ασκληπείο της Βούλας. Στα εγκαίνια που κάναμε στο Γενικό Κρατικό. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίζουμε πότε πρέπει να παραπονηθούμε. Και είναι απολύτως θεμητό σε μια δημοκρατία να παραπονιόμαστε και να διαμαρτυρηθούμε και να κρατήσουμε πανό και να φωνάξουμε. Και πότε πρέπει πραγματικά να πούμε: εδώ γίνεται κάτι καλό. Ας γιορτάσουμε όλοι μαζί για το κάτι καλό που γίνεται. Γιατί τα καλά πράγματα, τα θετικά πράγματα πρέπει να τα γιορτάσουμε. Και να τα επικροτούμε όσο πιο δύσκολο είναι, διότι στα χρόνια που ζούμε είναι δύσκολο να πάρουμε ένα νέο. Και πρέπει μηχάνημα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους δωρητές για να θέλουν να μας κάνουν και άλλες δωρεές που τις χρειαζόμαστε. Δηλαδή η πολιτεία είναι το κράτος και το κράτος έχει χρήματα. Το κράτος στην διαχειρίζεται τα χρήματα των πολιτών. Δηλαδή, το Υπουργείο Υγείας δεν ξοδεύει λεφτά που βγήκαν από ένα λεφτόδεντρο. Πώς να το πω, είναι οι φόροι των Ελλήνων πολιτών, το ΑΕΠ της χώρας που μπορούμε και το διαχειριζόμαστε και το δίνουμε πίσω στους πολίτες. Το ερώτημα από αυτά που λέτε τώρα, κυρία Υπουργέ, είναι γιατί χρειαζόμαστε όμως τη βοήθεια των ιδιωτών, το κράτος, γιατί χρειάζεται τη βοήθεια των ιδιωτών για να μπορέσει να βελτιώσει τις δομές της υγείας? Όχι, το κράτος. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή κυβέρνηση, αλλά διαχρονικά. Διαχρονικά, να σας πω, σε όλες τις χώρες υπάρχουν δωρητές. Δηλαδή, η Αμερική έχει κορυφαία ιδρύματα όπως το Harvard που παίρνουν δωρεές εκατομμυρίων ή δισεκατομμυρίων από χορηγούς. Υπάρχουν έδρες που έχουν το όνομα χορηγών. Γιατί μας πειράζει αυτό? Εμείς θα δώσουμε χρήματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή από το RRF δίνουμε 317 εκατομμύρια μόνο στα νοσοκομεία. Συνολικά για την υγεία είναι πάνω από 1,5 δις. Για ψηφιακό μετασχηματισμό, για ψυχιατρικές δομές, για την πρωτοβάθμια. Άρα, βεβαίως δίνουμε λεφτά. Τα νοσοκομεία μόνο, άμα δείτε τον προϋπολογισμό τους, είναι τεράστιο. Ήμουν στα Ιόνια
προχθές και πριν τρεις μέρες. Τα Ιόνια είχαν έναν προϋπολογισμό στο τέλος του 2018 που ήταν στα 67 εκατομμύρια, τα 5 νοσοκομεία των Ιωνίων. Σήμερα αγγίζουν τα 100, είναι 97,1 εκατομμύρια. Άρα και αυτό είναι χωρίς τη μισθοδοσία. Είναι μόνο για τα λειτουργικά έξοδα και τις εφημερίες, αν θέλετε. Η μισθοδοσία είναι ξεχωριστά. Άρα προϋπολογισμός για την υγεία υπάρχει. Ναι, πρέπει να αυξήσουμε τους μισθούς, σαφώς. Αυτό είναι προτεραιότητα. Μισθοί που ήταν ψηλότερα, που κατέβηκαν με τα χρόνια των μνημονίων, που σας λέω και πάλι, δόθηκε μια πρώτη μικρή αύξηση και πραγματικά πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σε όλο το υγειονομικό προσωπικό. Επιβάλλεται, διότι είναι λειτουργήμα αυτό που κάνουμε, κυρία Υπουργέ. Και με ρωτήσατε πριν αν πληρώνονται οι εφημερίες. Η άποψή μου δεν πληρώνονται οι εφημερίες. Είναι κάτι που πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά σαφώς πρέπει να υπάρχει αποζημίωση και να δίνεται στην ώρα της. Κινητοποιήσεις μειώθηκαν και στην Αλεξανδρούπολη και μάλιστα, κυρία Υπουργέ, στα εγκαίνια μιας νέας υπηρεσίας. Πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Δηλαδή ήταν, δείτε και τα βίντεο, περίπου 20 άτομα. Μία μειονότητα. Δεν είναι καν όλοι οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού και κατά τα άλλα και οι φοιτητές στην Αλεξανδρούπολη και οι συνάδελφοι και οι πληροφοροί. Δηλαδή όλο το νοσοκομείο ήταν, έχουμε συζητήσει μαζί τους, έχουμε δει τα προβλήματα, έχουμε δώσει τις θέσεις που θέλουν. Δηλαδή πραγματικά η συνεργασία μας με τα νοσοκομεία είναι εξαιρετική και, και την πρωτοβάθμια. Ίσως να θέλουν μια παραπάνω αύξηση, αυτό που αντιλαμβάνεστε και έχω και εσείς, λέω, αλλά... Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι είναι πάντα προβλήματα υπάρχουν και τα προβλήματα πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα εκφράσουμε. Είναι σαφές. Και να τα λύσουμε. Ναι. Θα βάλουμε μία άνω τελεία γιατί με πιέζουν να πάω σε διαφημίσεις. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε κοντά μας, διότι τα θέματα της υγείας είναι πάρα πολλά και το πιο πολύτιμο αγαθό αυτής της, του ανθρώπου, μάλλον, είναι η υγεία μας. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Μίνα Γκάγκα. Παρακαλώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Κυρία Υπουργέ, θέλω να μου πείτε, πάμε σε ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας όπως υποστηρίζουν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως η εξωματική αντιπολίτευση? Κάθε άλλο. Να απαντήσω. Η Ελλάδα έχει ίσως το πιο μεγάλο ιδιωτικό τομέα σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε ένα ιδιωτικό τομέα δαπάνες που φτάνουν. Κοντεύουν το 40%, ξεπερνάνε το 35%. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό εμείς θέλουμε να βάλουμε περισσότερες ώρες στα νοσοκομεία τα δημόσια. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και ξεκίνησαν και υπήρχαν και επί της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ τα απογευματινά ιατρία, τα οποία προτιμούν πάρα πολύ ασθενείς, εξυπηρετούνται αφάνταστα από αυτά και τα προτιμούν. Είπαμε θα ανοίξουμε και απογευματινά χειρουργία για όποιον θέλει να έχει την επιλογή του γιατρού. Και όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα. Όποιος θέλει όμως. Η πρωινή λειτουργία του νοσοκομείου εξακολουθεί να υπάρχει, ίσα-ίσα που παρακολουθείται πάρα πολύ στενά και θέλουμε όλοι οι γιατροί μέσα στο εθνικό σύστημα να εξακολουθούν να έχουν full πρωινή λειτουργία, κανονικά τις εφημερίες τους και να υπάρχει μια περισσότερη, μεγαλύτερο ωράριο στα νοσοκομεία για τους ασθενείς, ώστε να είναι μέσα στο ελληνικό δημόσιο. Δεν τίθεται κάποιο δεν θέμα τίθεται τέτοιο. Δεν κανένα θέμα ιδιωτικοποίηση. Κανένα απολύτως ίσα-ίσα. Είναι θέμα επιλογής καθαρά, κυρία Υπουργέ. Είναι μόνο δεν είναι και όποιον θέλει, αν θέλει, όπως ισχύει και ίσχυε όλα αυτά τα χρόνια για τα απογευματινά ιατρία. Ούτε γιατρία. Για τις επεμβάσεις που ακούγεται ότι θα όχι, πληρώνουν το μισό ποσό. Λέω και πάλι. Όχι, δεν πληρώνουν απολύτως τίποτα, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Καθόλου νοσήλια δεν πληρώνει ο ασθενής που μπαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Στις αρχές της χρονιάς, κυρία Υπουργέ, αντιμετωπίσαμε και πάρα πολλά προβλήματα με τις ελλείψεις φυτοφαρμάκων. Mm-hmm. Έχει λυθεί το πρόβλημα αυτό ή θα συνεχιστεί? Να σας απαντήσω. Υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων. Εγώ είμαι σε μια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2015. Γιατί υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων, όπως είναι θρομβολυτικά, κάποια φάρμακα για ανοσοκατασταλτικά, που κατά καιρούς παρατηρούνται ελλείψεις. Η Ευρώπη έχει αφήσει την παραγωγή της ουσιαστικά, την πρωτογενή, τις πρώτες ύλες, mm-hmm. σε τρίτες χώρες και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Η Ελλάδα έχει την τύχη να έχει πάρα πολύ μεγάλη φαρμακοβιομηχανία που έκανε και μια τεράστια προσπάθεια και άρα είχαμε πιο γρήγορα, αντιμετωπίσαμε τις ελλείψεις των φαρμάκων στην Ελλάδα πιο γρήγορα και στα εισπνεώμενα και σε φάρμακα που μπορούν να παραχθούν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα απλώς έχουμε μια πολιτική πολύ χαμηλού κόστους φαρμάκων που κάνουν κάποιες εταιρείες να μην είναι εμπορικά
πώς να σας πω, να μην του συμφέρει. Μιλάμε για φάρμακα όμως που είναι στα 2 και 3 ευρώ, που αυτή τη στιγμή τα εισάγουμε στα 6 ευρώ, άρα θα ήταν πιθανώς πιο λογικό εκ μέρους μας να το πάμε από τα 2 στα 3, στα 3,5 ευρώ και να μην τα παίρνουμε στα 6. Μιλάμε για τέτοια όμως φάρμακα. Να μην τριπλασιαστεί το ποσό. Που συμβαίνει τώρα που χρειάζεται να το πάρουμε απ' έξω και να μπορούμε να τα έχουμε στην Ελλάδα με μια τιμή πολύ λογική και άρα και για τον άρρωστο, αν υπάρχει μια διαφορά, να τη τάξει των 30 λεπτών. Που είναι κάτι που είναι. Μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Η πολιτική για τα φάρμακα. Να ευχηθούμε όμως, κυρία Υπουργέ, ότι δεν θα συμβεί με όλα αυτά τα φάρμακα, με τα υπόλοιπα, διότι όχι, λέτε εσείς θα είναι μόνο μετά. Δεν έχουμε γενικά ελλείψεις. Ίσα-ίσα η Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλή με τα φάρμακα. Εννοώ, κυρία Υπουργέ, να μην αυξηθούν και στα υπόλοιπα τα ακριβά φάρμακα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Να σας πω ότι καταρχήν υπάρχουν φάρμακα, ας πούμε, ένα φάρμακο για νοσοθεραπεία στον καρκίνο. Γερμανία εγκρίνεται σε 11 ενδείξεις, στην Ελλάδα το εγκρίνουμε σε 19. Γενικά δίνουμε πιο εύκολα φάρμακα στους Έλληνες πολίτες και τα ακριβά φάρμακα τα δίνουμε τελείως δωρεάν. Εντελώς. Τώρα με τις ελλείψεις των γιατρών σε πολλές περιοχές της χώρας, τι γίνεται, κυρία Υπουργέ, και το ρωτώ, διότι στον πύργο καλείται να καλύψει το κενό ένας στρατιωτικός παθολόγος. Ναι, έχουμε προκηρύξει τη θέση πάρα πολλές φορές. Είπαμε ότι αν και αυτή τη φορά που είναι σε προκήρυξη 4 θέσεις δεν έχουμε, θα ζητήσουμε και ίσως μερική απασχόληση όπως έχουν άλλα και ευρωπαϊκά κράτη. Για ποιο λόγο δεν ενδιαφέρονται για αυτή τη θέση, κυρία Υπουργέ? Να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ένα νοσοκομείο καινούριο. Πάρα πολύ καλό, σε μια πόλη που ακμάζει, κοντά στην Κίλδη. Πραγματικά οι συνθήκες είναι καλές. Το γιατί δεν μετακινούνται οι συνάδελφοι, πραγματικά είναι κάτι που δεν κατανοώ. Το κόστος ζωής είναι ακριβό. Δεν είναι. Μήπως... Το κόστος ζωής στον πύργο δεν είναι ακριβό. Δηλαδή, αν μου πείτε το κόστος ζωής στη Μύκονο ή στην Κέρκυρα είναι ακριβό, και αυτό αποθαρρύνει, αυτό το καταλαβαίνω. Και κάνουμε προσπάθεια για να υπάρχει στέγη για τους υγειονομικούς παντού. Στην Κέρκυρα, δηλαδή, προσπαθούμε να δώσουμε ακίνητα του νοσοκομείου έτσι ώστε να υπάρχει στέγη για τους υγειονομικούς εκεί που είναι ακριβό. Αλλά στον πύργο δεν είναι ακριβό το κόστος. Τη στέγη θα την πληρώνει το κράτος. Κοιτάξτε, για αυτούς που μετακινούνται για λίγο καιρό, δίνουμε στέγη. Και δίνουμε επίσης και έξτρα χρήματα για όποιους πάνε να κλείσουν συγκεκριμένες ανάγκες που παρατηρούνται κατά καιρούς, μέχρι να έχουμε μόνιμες θέσεις ή κάποιον επικουρικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για τους γιατρούς είναι σύν 1.800 ευρώ στο μισθό τους για να μετακινηθούν σε μια άλλη περιοχή. Άρα λοιπόν ο στρατιωτικός τώρα είναι προσωρινός. Ναι, προσωρινός. Και υπάρχουν θέσεις, 4 θέσεις σε προκήρυξη. Ελπίζω ότι θα έχουμε αιτήσεις. Μάλιστα. Στην Κέρκυρα πήγατε, πώς είναι η κατάσταση στην Κέρκυρα? Επίσης να πω ότι το νοσοκομείο είναι καινούριο, είναι σε καλή κατάσταση. Έχει καινούρια διοίκηση και ήδη η διοικήτρια έχει κερδίσει και την αγάπη και το σεβασμό των ανθρώπων και του νοσοκομείου και του νησιού. Το νοσοκομείο θα έχει μεγαλύτερη, αν θέλετε. Έχει χαμηλή σχέση νοσηλευτικού, άρα θα πάρει από εμάς τώρα επικουρικούς. Έχουν προκηρυχθεί επίσης, έχουμε δώσει επικουρικούς και προκηρύσσονται και θέσεις. Προκηρύχθηκαν και προκηρύσσονται θέσεις μόνιμων γιατρών. Άρα λοιπόν δεν έχουν καλυφθεί όλες οι προβλεπόμενες θέσεις, κυρία Υπουργέ, προς το παρόν. Κυρία Πολύζου, να σας ξαναθυμίσω ότι για 15 χρόνια φεύγαν 5 και έμπαινε ένας. Αυτά τα κενά δεν κλείνουν σε ένα χρόνο ή σε δύο, ό,τι και να κάνουμε. Άρα έχουμε τόσους πολλούς γιατρούς όμως. Έχουμε πολλούς γιατρούς. Ναι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους. Διότι βλέπουμε σε κάθε τετράγωνο από ένα ιδιωτικό ιατρείο, κυρία Υπουργέ. Δεν θέλουν να πάνε στο δημόσιο, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό όμως είναι κάτι που πρέπει να αλλάξουμε στην κουλτούρα των γιατρών μας και στην κουλτούρα των κατοίκων της Ελλάδας επίσης. Δηλαδή, το πώς θα λειτουργήσουμε. Και ίσως είναι σωστό να πούμε ότι εμείς αντιμετωπίζουμε το σύστημα υγείας σαν ένα. Θεωρούμε εκ των ουνού κάνευ ότι πρέπει να υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας και δημόσια περίθαλψη. Mm-hmm. Αλλά θεωρούμε επίσης τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πολύ σημαντική. Γιατί οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας είναι όλοι ένα. Οι Έλληνες πολίτες είναι όλοι ένα. Είτε δουλεύουν στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να τύχουν της ίδιας φροντίδας και της ίδιας αντιμετώπισης. Στην Κεφαλονιά τα πράγματα πώς είναι? Η Κεφαλονιά επίσης εγκαινιάσαμε το καινούριο ΤΕΠ που είναι δωρεά του κληροδοτήματος Βεργοτή με την Καλυψώτη νομικού που είναι η υπεύθυνη για το κληροδότημα. Ένα εξαιρετικό καινούριο. Αλλά χωρίς γιατρούς, κυρία Υπουργέ, όχι, έχουμε γιατρούς και προκυρήσουμε και καινούριους. Ξεκινάμε επίσης την λειτουργία της μονάδας αυξημένης φροντίδας στη Κεφαλονιά και έχουμε δώσει 7 εκατομμύρια στο ΤΑΙΠΕΔ, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, μάλλον από το Ταμείο Ανάκαμψης, για την αναβάθμιση όλου του νοσοκομείου και της παλιάς πτέρυγας. Μάλιστα. Τι συμβαίνει τώρα με το παιδιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, κυρία Υπουργέ? Τη δωρεά του Νιάρχος εννοείται. Σωστά. Ναι, προχωράει. Το Νιάρχος έκανε τον πρώτο διαγωνισμό, ο οποίος βγήκε άγωνος, γιατί στις τιμές που υπολόγιζε, που ήταν τιμές που είχαν γίνει με κανονική, με μια τεχνική μελέτη,
το κόστος έχει αυξηθεί στις κατασκευές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά είναι η αύξηση της τάξης του 30-40%. Εδώ ο διαγωνισμός, οι προτάσεις ήταν και 100% ή και παραπάνω αύξηση, που βέβαια το Ίδρυμα είπε ότι είναι μια υπερβολική αυτή η αύξηση. Βρίσκουν, είναι σε διαδικασία και θα ξανα... Παραμένει όμως η προσφορά. Παραμένει, ακόμα. Η δωρεά παραμένει, σαφώς παραμένει. Μάλιστα. Και για τα τρία νοσοκομεία, και για την Κομωτινή, και για τη Σπάρτη και για την Θεσσαλονίκη. Κυρία Γκάγκα, προχωράει και το ογκολογικό στη Θεσσαλονίκη. Προχωράει και το ογκολογικό στη Θεσσαλονίκη. Πού βρίσκεται. Έχει ξεκαθαρίσει το οικόπεδο ήδη. Έχουμε κάνει τη μελέτη της αναγκαιότητας για το τι χρειάζεται στο νοσοκομείο, δηλαδή πόσα χειρουργικά κρεβάτια, πόσες κλίνες ημερήσιας νοσηλείας, πόσα στον παθολογικό τομέα, τι εργαστήρια. Τα PET-CT, MRI, όλα αυτά που χρειάζονται. Που σημαίνει, και κυρία Υπουργέ, μελέτη. Ότι θέλει χρόνια ή χρόνο. Χρόνο αποκλείεται. Ένα μεγάλο έργο δεν μπορεί να γίνει και με τους διαγωνισμούς του ελληνικού δημοσίου δεν μπορεί να γίνει κάτι. Να υλοποιηθεί άμεσα, λέτε. Αλλά είναι, έχει μπει σε μια τροχιά και θα γίνει. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι ότι αυτό, από τη στιγμή που πάμε σε εκλογές τώρα, δεν επηρεάζει όλη την κατάσταση, κυρία Υπουργέ. Κοιτάξτε, ελπίζω ότι οι εκλογές 21 Μαΐου, τέλος πάντων... Σχεδόν σε ένα μήνα. Ναι, θα τελειώσουν. Πιστεύω ότι θα είναι η ίδια κυβέρνηση και θα μπορέσει να συνεχίσει αυτό το έργο που ξεκίνησε. Για να μπορέσει να ολοκληρώσει. Για να μπορέσει να ολοκληρώσει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο που ήδη έχει γίνει στην υγεία και το έργο που είναι προγραμματισμένο να γίνει. Χρειαζόμαστε βέβαια πολλά πράγματα, διότι από τη μια στιγμή στην άλλη, κυρία Υπουργέ, το είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής, δεν αλλάζει μαγικά, διότι τα προβλήματα είναι διαχρονικά. Και θέλει όλους μας να βοηθήσουμε. Δηλαδή, πραγματικά, η πολιτεία είμαστε όλοι. Και είναι σημαντικό και ο διάλογος και το να αντιμετωπίσεις και να απαντήσεις τις ανάγκες των πολιτών και να προβλέψεις, αν θέλετε, και τις ανάγκες στο μέλλον. Δηλαδή, ήμασταν στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και συζητούσαν ότι στην Ευρώπη, που έχουμε αυτή τη στιγμή 100.000 κλίνες για Αλτσχάιμερ και Άνια, θα χρειαστούμε στα επόμενα 30 χρόνια 500.000. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε και να το έχουμε ξεκινήσει ήδη από τώρα. Το ξεκινάμε όμως. Το ξεκινάτε. Το έχετε, δηλαδή, έχετε κάνει την εισήγηση. Είναι και αυτή η εισήγηση και η κυρία Ράπτη. Είμαστε σε συνεννόηση και με την περιφέρεια. Είναι κάτι που πραγματικά έχουμε ήδη είναι απαραίτητο ουσιαστικά. Είναι απαραίτητο, ναι. Μάλιστα. Δεν δίνει η πολιτεία, κυρία Υπουργέ, γιατί ακούγεται και αυτό, τα απαραίτητα χρήματα για την υγεία. Η πολιτεία έχει ανεβάσει τον προϋπολογισμό περισσότερο από 1,5 δις. Άρα χρήματα δίνονται. Απλώς να θυμίσω και πάλι ότι είναι μια χρονιά που χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας και να μπουν χρήματα στα σπίτια και στους λογαριασμούς κάθε Έλληνα από την πολιτεία. Αυτό είναι ένα τεράστιο ποσό. Και παράλληλα είναι μετά από 15 χρόνια κρίση τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε τομέα. Είτε είναι το λιμενικό, είτε είναι τα σχολεία, είτε είναι, τα βλέπετε. Ήδη έχουμε χιλιάδες μόνιμες θέσεις στα σχολεία για πρώτη φορά μετά από πάνω από 10 χρόνια. Άρα προχωράνε όλα μαζί. Δεν μπορεί να πεις ένα τομέα θα σταματήσω όλους τους άλλους και θα κάνω αυτόν. Γίνονται πάρα πολλοί προσπάθεια να πάνε όλοι οι τομείς μπροστά. Και η υγεία είναι προτεραιότητα και για την επόμενη τετραετία. Μάλιστα. Τι συμβαίνει τώρα, κυρία Υπουργέ, με την ένατη πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Σωτηρία? Είχαμε και την παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Μίλησα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν νομίζω ότι κατάλαβαν τι είπαμε. Αυτό που είπαμε είναι στο Σωτηρία υπάρχουν 8 πνευμονολογικές κλινικές. Μη σας απασχολούν τα ονόματα. Είναι 8 πνευμονολογικές κλινικές και αρκετά κρεβάτια πνευμονολογικά. Είπαμε θέλουμε να κρατήσουμε τα κρεβάτια, να αυξήσουμε κατά λίγο κάθε κλινική και να μεταφέρουμε μια κλινική στο Ασκληπείο της Βούλας. Το Ασκληπείο της Βούλας δεν έχει πνευμονολογική κλινική. Εξυπηρετεί όλα τα νότια προάστια και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να έχει μια πνευμονολογική κλινική. Τόσα χρόνια δεν υπάρχει δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχει. Και είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Το θέλει η πνευμονολογική, η ελληνική πνευμονολογική εταιρεία. Το θέλει το Σωτηρία. Το θέλουμε όλοι. Γιατί είναι σημαντικό και γιατί αν κάνει μια κλινική από την αρχή, δεν μπορεί να έχει ειδικευόμενους για τουλάχιστον 2 χρόνια μέχρι να αποδείξει ότι κάνει ένα καλό έργο. Αν μεταφέρουμε μια κλινική, έχουμε και ειδικευόμενους από την αρχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για την εκπαίδευση των παιδιών και για τη λειτουργία της κλινικής. Άρα πρόκειο. Λοιπόν, τι ακριβώς είχε συμβεί και υπήρχε η παρέμβαση του Προέδρου? Νομίζω ότι δεν καταλθέωρησε ότι πρέπει να κλείσουμε. Δεν θέλουμε να κλείσουμε. Θέλουμε να τη μεταφέρουμε για το καλό όλων των νοτιών προαστίων, του νοσοκομείου της Βούλας που δεν έχει πνευμονολογική κλινική και σαφώς χρειάζεται. Και βέβαια αυτό χωρίς να επηρεαστεί στο ελάχιστο η λειτουργία των πνευμονολογικών κλινικών του Σωτηρία. Που προέρχομαι, είναι το νοσοκομείο μου, είναι σαφές ότι θέλω να το στηρίξω, όπως το θέλουμε όλοι μας, και να συνεχίσει τη λειτουργία. Το θέλει η Διεύθυνση της Ιατρικής Υπηρεσίας. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε όλη η διαδικασία. Είναι κάτι που είναι καλό για όλους τους Αθηναίους.
Μάλιστα, και είναι απαραίτητο. Μα είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια πνευμονολογική κλινική σε ένα νοσοκομείο, κυρία Υπουργέ? Δηλαδή, εγώ δεν το ήξερα. Θέλαμε για να σε όλα τα νοσοκομεία και τη θέλει και η πνευμονολογική εταιρεία. Ζητάει περισσότερε πνευμονολογικέ. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί από τα νότια πήγαιναν στο Σωτηρία. Βεβαίω, δεν πάνε, δεν μπορούν να πάνε. Αυτό τώρα, άρα έκλεισε το θέμα αυτό και θα γίνει. Θα πάει αυτή η κλινική στα νότια. Η βούλησή μας είναι να πάει στα νότια. Το συζητάτε ακόμα μάλλον. Μάλιστα, θέλω να μου πείτε τώρα για την Κεφαλονιά επίσης, κυρία Γκάγκα. Έχει ακουστεί και ακούγεται ότι έχει καθυστερήσει η ανακαίνιση του νοσοκομείου. Όχι, η ανακαίνιση του νοσοκομείου είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις επόμενες μέρες. Τα σχέδια υπάρχουν για όλες τις αλλαγές που θέλουμε και εσωτερικά και την αναβάθμιση την εξωτερική. Νομίζω ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα το δούμε. Δηλαδή, στους επόμενους λίγους μήνες θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Να σας θυμίσω ότι με τις πιο γρήγορες διαδικασίες, η κλινική στο Παπα-Νικολάου που κάει και περίπου τον Απρίλιο και που θα τελειώσει σε λίγο καιρό, έτσι όπως είναι οι διαδικασίες όλες, πρέπει να κάνεις τη μελέτη. Να κάνεις καταρχήν. Να κάνεις το διαγωνισμό, να δεις αν υπάρχουν εταιρείες που κάνουν προσωρινά μέτρα, γιατί και αυτό γίνεται. Και αφού το έχεις όλο αυτό, να μπορείς να προχωρήσεις. Αλλά δεν γίνεται να προχωρήσεις χωρίς να έχεις πλήρη μελέτη για το τι θες να κάνεις. Πώς θες να πας στην καινούργια χειρουργική πτέρυγα. Πώς θες να πας όλη αυτή την αλλαγή που θέλεις να κάνεις, να έχεις πραγματικά σχέδια που να τα έχουν εγκρίνει τεχνικές υπηρεσίες, να τα έχουν δει οι ειδικοί και να μπει μετά στο διαγωνισμό. Όλα αυτά είναι μια διαδικασία που έχει συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια από το ελληνικό. Δεν γίνονται άμεσα, λέτε. Όχι, για να μπορούμε να έχουμε και σίγουρη την. Να μην βγει κάποιος και πει το δώσατε με ανάθεση και δεν έγινε διαγωνισμός και δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες. Άρα, εκτός από τη μονάδα του Σωτηρία, την πολυδύναμη μονάδα της Βουλής, που έγινε με ποινική λόγω κορονοϊού και τελείωσε μέσα σε τρεις μήνες και ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, την έβλεπα πάνω από το γραφείο να γίνεται και δεν πίστευα στα μάτια μου. Ξεκίνησε Αύγουστο το σκάψιμο και είχε παραδοθεί τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στα ελληνικά χρονικά. Άρα δεν ισχύει, λέτε ότι είναι. Δεν μπορεί να γίνει. Οι διαδικασίες που κρατιούνται ή πρέπει να είναι αυτές που πρέπει για το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Το πρόβλημα με τα ΕΚΑΦ, κυρία Υπουργέ, θα λυθεί και αν είναι πότε. Πρόσφατα έμαθα για ένα περιστατικό που έκανε το ασθενοφόρο, κυρία Υπουργέ, δύο ολόκληρες ώρες για να φτάσει σε σημείο που είναι το περιστατικό που ήταν και πολύ, πολύ σοβαρό. Να σας απαντήσω. Το ΕΚΑΦ έχει ένα κέντρο διαχείρισης των περιστατικών. Απαντούν και ταξινομούν τα περιστατικά και τη βαρύτητα και αυτό γίνεται σε κάθε κριτήρια, χώρα του κόσμου. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που είναι διεθνή. Δεν είναι δηλαδή κάτι που ανακάλυψε το ΕΚΑΒ. Το ίδιο γίνεται και στο Σαμίου στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη. Το ίδιο γίνεται, άρα δεν είναι όλα τα περιστατικά το ίδιο. Βάζουμε πρώτα έναν άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, ένα τροχαίο και από εκεί και πέρα συζητάμε. Είναι τόσο δύσκολο όμως, κυρία Υπουργέ, να πάρουμε ασθενοφόρα? Έχουμε ασθενοφόρα αρκετά και προσωπικό προκυρήσεται και πήραμε θέσεις ξανά. Νομίζω ότι υπάρχουν και πάρα πολλές φορές που έχουμε μια ήπια κατάχρηση, αν θέλετε, της δύναμης των ασθενοφόρων, αλλά πραγματικά είναι κάτι που στηρίζουμε απόλυτα. Το ΕΚΑΒ κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και το ΚΕΠΗ κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στη διαχείριση των περιστατικών. Και ανοίγουμε τις πλατφόρμες και για επικουρικό προσωπικό. Ανοίξαμε πριν από λίγο καιρό και δίνουμε και μόνιμες θέσεις τώρα στην προκήρυξη που τρέχει. Εσείς ως γιατρός, κυρία Υπουργέ, ξέρετε ότι αν ένα ασθενοφόρο φτάσει στο περιστατικό έγκαιρα, θα σωθεί κιόλας. Διότι πολλές φορές νομίζει κανείς ότι έχει μια διαθεσία, αλλά μπορεί να είναι και ταυτόχρονα σοβαρό, κυρία Υπουργέ, και να χάσει τις αισθήσεις. Ναι, βεβαίως. Αλλά οι κλήσεις είναι χιλιάδες κάθε μέρα. Κάποιες από αυτές είναι πολύ σοβαρές, κάποιες από αυτές είναι λιγότερο σοβαρές. Οπότε πρέπει το ΕΚΑΒ να κάνει πραγματικά μια πολύ καλή διαχείριση, γιατί οι κλήσεις είναι χιλιάδες, πραγματικά χιλιάδες. Δηλαδή η δουλειά ουσιαστικά που λέτε δεν μπορεί να λυθεί άμεσα το πρόβλημα αυτό, με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλές κλήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές κλήσεις. Το ΕΚΑΒ κάνει και πάλι. Εκεί που υπάρχει περιστατικό που ο τηλεφωνητής, ο άνθρωπος που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ναι, αλλά κάποιες φορές δεν σηκώνουν, κυρία Υπουργέ μου, το τηλέφωνο άμεσα και το περιστατικό περιμένει. Γενικά σηκώνουν και έχουν πάρα πολλές γραμμές. Υπάρχει και ηλεκτρονική από εκεί και πέρα, ηλεκτρονικό κομμάτι στο ΕΚΑΒ. Νομίζω ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικές αλλαγές. Μάλιστα, να πάμε τώρα και στις εκλογές, κυρία Υπουργέ. Μπορεί να εξασφαλίσει η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία που έχει θέσει ως στόχο? Πιστεύω και ελπίζω ότι μπορεί, γιατί είναι σημαντικό να συνεχίζει αυτό το έργο. Μάλιστα. Αλήθεια, κυρία Υπουργέ, τώρα τι να πω, είναι ένα θέμα που μονοπολεί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλους τους πολίτες και αναφέρομαι για την υπόθεση με τον Αλέξη Γεωργούλη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πόσο θα επηρεάσει την προεκλογική περίοδο και αν έχετε σχηματίσει άποψη για όλο αυτό το περιστατικό που έχει συμβεί και με την καταγγελία της κυρίας
Ναι. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι κάθε καταγγελία σαφώς πρέπει να ελέγχεται. Κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά πρέπει να τιμωρείται. Νομίζω ότι είναι θέμα της δικαιοσύνης και πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει πριν να αποφασίσουμε να καταδικάσουμε κάποιον, πρέπει να έχει γίνει η κατάλληλη διαδικασία και να έχει περάσει από τον έλεγχο της δικαιοσύνης. Αλλά πιστεύω πραγματικά ότι είναι ασυγχώρητο να μην συμπεριφέρει σωστά ή να παρενοχλήσει οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι πριν καταδικάσουμε κάποιον, είτε το θύμα είτε το θήτη, θα πρέπει να υπάρχει η δικαιοσύνη, η αρχή που είναι ανεξάρτητη. Αυτό το πιστεύω απόλυτα, ότι πρέπει να περιμένουμε, ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τις νομικές διαδικασίες πριν βγάλουμε αποφάσεις που πολλές φορές μπορεί να αντιστραφούν ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως, και μπορεί να είναι μόνο εικασίες. Ναι, αλλά θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι κάθε καταγγελία πρέπει να ελέγχεται. Και πιστεύω επίσης ότι πρέπει όλοι να σεβόμαστε τους άλλους και η συμπεριφορά μας να είναι αυτή που πρέπει. Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κυρία Υπουργέ, θέλω να μου πείτε τι προβλέπει η επόμενη μέρα για τη Μίνα Κάγκα. Θα παραμείνει στην κυβέρνηση ή θα πάει στις... θα υπάρχει είσοδο στην... Ακόμη μέχρι τις εκλογές έχουμε ένα μήνα που έχει πάρα πολύ δουλειά το Υπουργείο. Ας κάνουμε αυτή τη δουλειά και θα ξαναμιλήσουμε. Άρα λοιπόν δεν έχετε συζητήσει κάτι προς το παρόν. Νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι να είναι πραγματικά κάθε μέρα πρέπει να υπάρχουν προβλήματα που ανακύπτουν και που πρέπει να λυθούν. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε το νου μας, να μην υπάρχουν... Να αισθάνεται όλος ο κόσμος ότι έχει τη στήριξη, το σεβασμό του ελληνικού κράτους και του ελληνικού δημοσίου. Και του αρμόδιου υπουργού. Και του αρμόδιου υπουργού και οι υπάλληλοι και όσοι δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και κάθε πολίτης. Και πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτός είναι ο τρόπος να συνεχίσουμε. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Φυσικά να ευχαριστήσω και όλους εσάς που για άλλη μια φορά παραμείνατε κοντά μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για την επόμενη Παρασκευή στις 12:04 το βράδυ. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.